Cook with ginger. Σαλάτα με ψητά μαρούλια και, διαβάζω και κουκονάκι, λεμονάτο dressing μαγιονέζας. Μία σαλάτα, παιδιά, που στην Αμερική τη βρίσκεται παντού, στα steak houses. Εμείς αφήνουμε απ' έξω το steak, πιάνουμε μόνο τη σαλάτα. Έχει το μαρούλι που τώρα Οκτώβριο-Νοέμβριο αρχίζει και βγαίνει, είναι στην εποχή του, το οποίο θα το ψήσουμε στο φούρνο. Φανταστικό. Μην το σκέφτεσαι καν ότι τι είναι αυτό που μας δείχνει. Είναι φανταστικό. Θα φτιάξουμε ένα dressing κατά της σπατάλης τροφίμων. Και ποια σπατάλης τροφίμων? Αυτινής, που όταν έχεις την Hellmann's μαγιονέζα στο ψυγείο, την vegan ή τη real, ανάλογα την τροφική σου προτίμηση, και έχει περισσέψει μία-μία κουταλιά που βαριέσαι να τη βγάλεις και πρέπει να κάνεις έτσι με το κουτάλι. Χρειάζεται να ταλαιπωρηθείς, τζιντζεράκι. Θα σου φτιάξω εδώ μέσα στο dressing και έτσι δεν θα σπαταλήσεις καθόλου από το προϊόν σου. Ξεκινάμε, ανεφέλη. Λοιπόν, μαρουλάκι. Θέλω να πάρεις το κλασικό το μαρουλάκι, okay? Να βγάλεις τα φύλλα, τα λίγο ζαβά και να κόψεις το κοτσάνι, αλλά όχι τελείως, να κόψεις αυτό το καφέ κομμάτι που μας ενοχλεί, αλλά θέλω να κρατήσεις λίγο, γιατί θέλω όταν κόψω το μαρούλι στη μέση, που θα το κάνω ευθύς αμέσως, να κρατηθούν κάπως τα φύλλα όλα μαζί. Okay. Και θέλω να τα βάλεις τα μαρούλια σου στο ταψί με τη μεριά την κομμένη προς τα κάτω. Στο ταψί επίσης θα βάλεις το λεμονάκι σου κομμένο στη μέση, γιατί θέλω να ψηθεί και αυτό. Και θα βάλεις και τις κελίδες του σκόρδου. Να μιλιάσω. Λοιπόν, μαρούλι βγήκε από το φούρνο. Πάμε παρακάτω. Mm. Πάμε παρακάτω. Hellmann's Vegan Mayo. Η βάση του σημερινού μου dressing είναι τζεράκι. Χωρίς αυγά. Χωρίς γλουτένι. Χωρίς συντηρητικά. Αν βέβαια, επειδή είπαμε κατά της σπατάλης τροφίμων, εάν εσύ είναι στο ψυγείο σου, η μαγιονέζα που σου τελειώνει είναι η Hellmann's Real. Παιδί μου, φτιάξτε με τη Hellmann's τη Real. Και οι δύο είναι εξαιρετικές έτσι κι αλλιώς. Η ίδια γεύση και η ίδια, απλά αυτή είναι vegan. Θα βάλω μέσα το φυτικό μου το γιαούρτι. Πάει, το χάσα. Την Hellmann's, την μουστάρδα μου, την απαλή. Αν έχεις την καυτερή, την hot, βάλε την hot. Εκλεκτή σπόρη συναπιού, μην τα ξαναλέμε αυτά, παιδιά. Η αγαπημένη μου μουστάρδα πάντα στο ψυγείο μου. Θα την βάλω και αυτή με στο μπαζάκι μου. Θα βάλω και το maple, το syrup μου. Εάν δεν είσαι vegan τζεράκι, θα βάλεις το μέλι σου ή το σιράπι αγάπη σου, ό,τι σου κατέβει στην κουτρούλα σου. Αλάτι και πιπέρι. Θα βάλω από το ταψί μου τα σκόρδα μου τα ψητά. Θα βάλω και το χυμό από το ψημένο μου λεμονάκι. Τρελή τζιντζεριά αυτό. Θα το κουνήσω. Τι θες, να μην κουνά τα βραχιόλια. Ξύσμα! Και ξύσμα από ένα λεμόνι. Παιδί μου. Παιδί μου, είναι πεντανόστιμα. Είναι τέλεια. Δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε ξαναψήσει μαρούλια σε αυτό το στούντιο. Το dressing είναι. Πώς το είπες πριν, Εφέλη? Λεμονάτο, σκορδάτο, ξυδάτο. Ξέρεις γιατί νομίζεις την ξυδάτο? Απ' τη μουστάρδα. Είναι αυτή η επίγευση της μουστάρδας. Πιπεράτο, γαμάτο. Είναι ένα φοβερό dressing. Το κουκουνάρι το βάζεις ομό, αν βαριέσαι όπως βαριόμουν εγώ σήμερα. Το ψήνεις λίγο στο τηγανάκι σου για πιο καβουρδισμένη γεύση. Γιατί κάνω κορμί. Τρέχει στο madameginger.com, βρίσκει ολόκληρη τη συνταγή γραμμένη με τα υλικά τη, αναλυτικά και τα πάντα τη. Όταν φτιάξει τα ψητά μου μαρούλια, βγάζει μια φωτογραφία, την ανεβάζει στα social media, να τη δούμε και εμεί να χαρούμε. Φιλάκια, τα λέμε στην επόμενη συνταγή.